Εδώ έχει συμβεί κάτι εντελώς παράδοξο και άτιμο, θα έλεγα, εν πολλοίς, σε σχέση με την Ελλάδα. Δηλαδή, ενώ στις περιπτώσεις εκείνες των χωρών που είχε υπάρξει αναγκαστικό κατοχικό δάνειο, στις περιπτώσεις εκείνες των χωρών όπου είχαν αναγνωριστεί η ανάγκη να δώσει αποζημιώσεις η Γερμανία, το έκανε και εξαιρέθηκε η χώρα μας. Mm-hmm. Γιατί? Αυτό είναι ένα χρέος ιστορικό της Γερμανίας, είναι ένα ζωντανό χρέος. Όμως, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να το πληρώνει. Ζωντανό χρέος. Ζωντανό. Το τονίζετε αυτό που γραμμίζετε. Ιστορικό. Ζωντανό. Ιστορικό. Μπορεί να άργησε ζωντανό. Να πέρασαν κάποια χρέος. Χρόνια, αλλά δεν πάβει να είναι ζωντανό. Δεν έχει πεθάνει. Ακριβώς. Και γιατί να πεθάνει άλλωστε. Και... Η Ελλάδα σήμερα μέχρι πρότινος πλήρωνε χρέη. Μετά το 1821, δεν κατάλαβα. Θα πρέπει αυτά τα χρέη να σβήσουν. Δεν γίνονται βήματα. Η επιλογή μας να βάλουμε τον Μανώλη τον Γλέζιο επικεφαλής. Λοιπόν, μια στιγμή. Φτάνει μόνο αυτό το ιστορικό στέλεχος, αυτός ο δημοκράταρος, φτάνει από μόνος του να σηκώσει ένα τέτοιο βάρος στην πλάτη του. Αλλά... Και αυτό που είπατε πριν έχει ακουστεί από τα χείλη του Αλέξου Τσίπρα. Έχει ακουστεί ότι. Δηλαδή, ω κυβέρνηση αύριο τι θα κάνουμε. Θα το εγγράψουμε στον προϋπολογισμό. Αυτή είναι η είδηση. Έχει ακουστεί. Σα είχε διαφύγει. Λοιπόν, έχει ακουστεί. Εγώ τώρα το ακούω πρώτη φορά. Να σα πω για κάτι άλλο. Θα το εγγράψετε στον προϋπολογισμό. Προσδοκόμενο έσοδο. Τι πόσο θα εγγράψετε. Έχετε κάνει. Είπαμε να μιλάμε τώρα με έναν τρόπο να μην. Ναι, υποτίθεται όμω θα πρέπει όμω προηγουμένω να ξέρουμε πώ θα είναι αυτό. Αν τα αφορά το σύνολο ή όχι. Γιατί αν περιμένουμε από την Επιτροπή τη Βουλή πότε θα το βρει. Έφαγε και φακή το λάδι. Και η Επιτροπή της Βουλής συστάθηκε κάτω από τη δικιά μας πίεση. Ναι, και τι και έκανε. Θα σας θυμίσω ότι για πρώτη φορά που τέθηκε από Έλληνα πολιτικό σε διεθνή συνάντηση το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων ήταν ο Αλέξης Τσίπρας είδε το Σόιμπλε. Mm-hmm. Ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Παπανδρέου δεν το έχουν τολμήσει ποτέ. Δεν το έχουν θίξει ακριβώς. Έτσι, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση. Γιατί φοβόμαστε. Αυτό πηγαίνετε να ρωτήσετε τη Siemens που έδινε το 2% από τα μαύρα ταμεία της. Και λάδωνε τις εθνικές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και τις ελληνικές, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας.